Η Ολίδια βρέθηκε σε άλλο δωμάτιο και πάλι δεν υπήρχαν παράθυρα, αλλά αυτή τη φορά υπήρχαν τρεις πόρτες που οδηγούσαν έξω από το δωμάτιο. Ξαφνικά, μια μεγάλη οθόνη στον τοίχο που η Ολίδια δεν είχε παρατηρήσει πριν, ανάβει. Η κοπέλα είπε: «Πίσω από κάθε μία από αυτές τις πόρτες υπάρχει κάποιος κίνδυνος». Η πρώτη πόρτα οδηγεί σε μία καυτή έρημο. Μερικά βήματα και ο ήλιος θα την κάψει. Πίσω από τη δεύτερη πόρτα υπάρχει ένας αλιγάτορας που δεν έχει φάει για ένα χρόνο. Και η τρίτη πόρτα κρύβει μια πισίνα με παγωμένο νερό. Για να φτάσετε στην ελευθερία πρέπει να κολυμπήσετε σε αυτή την παγωμένη πισίνα. Και για άλλη μια φορά η Ολίδια κατάφερε να βγει από το δωμάτιο. Ποια πόρτα επέλεξε? Οι αλιγάτορες μπορούν πράγματι να μείνουν χωρίς φαγητό για έως 3 χρόνια, που σημαίνει ότι ο αλιγάτορας πίσω από τη δεύτερη πόρτα είναι πεινασμένος και επικίνδυνος. Το παγωμένο νερό μπορεί να προκαλέσει κρύο σοκ σε έναν απροετοίμαστο κολυμβητή. Γι' αυτό η Ολίβια επέλεξε την πρώτη πόρτα, περίμενε για να φύγει ο ήλιος και περπάτησε μέσα από την έρημο. Την επόμενη μέρα η Ολίβια ήρθε σε ένα μουσείο. Κάποιος αποσπά την προσοχή του φύλακα και πήρε ένα ανεκτήμητο αρχαίο βάζο. Αφού παρακολούθησε τα βίντεο ασφαλείας, η Ολίβια έχει 4 υπόπτους. Τους ρώτησε όλους, αλλά όλοι αρνήθηκαν να έχουν επισκεφτεί το μουσείο. Ο Γκρέις είπε ότι είχε λάβει μέρος σε ένα διαγωνισμό ομορφιάς σε άλλη πόλη. Ο Τζακ ισχυρίστηκε ότι είχε πάει για ψάρεμα με τους φίλους του. Ο Άντισον είπε στην Ολίβια ότι δεν ενδιαφέρεται για τέχνη και δεν επισκέφτεται ποτέ μουσεία. Και ο Κρίστοφερ είπε ότι ήταν πιλότος και είχε πτήσει εκείνη την ημέρα. Ένας από αυτούς λέει ψέματα. Άραγε, ποιος θα είναι? Ο Κρίστοφερ φορούσε πολύ χοντρά γυαλιά και έπεσε σε μια πόρτα καθώς έφευγε, που σημαίνει ότι οι πιλότοι δεν μπορούν να έχουν τόσο κακή όραση. Για να εκπληρώσει την επόμενη πρόκληση, η Ολίβια έπρεπε να περάσει από ένα πυκνό δάσος. Περπατώντας, άκουσε ύποπτους ήχους. Έχασε την προσοχή της και έπεσε σε μια μεγάλη τρύπα. Ξαφνικά άρχισε να βρέχει πάρα πολύ. Η τρύπα γέμισε με νερό πολύ γρήγορα και η Ολίβια δεν μπορούσε να κολυμπήσει. Η κοπέλα κοίταξε γύρω και εντόπισε πολλά αντικείμενα που βρίσκονται κοντά. Ένα παχύ μακρύ σκηνή, μια μεγάλη μπάλα και ένα πριόνι. Τι επέλεξε η Ολίβια για να βγει από την τρύπα? Το κορίτσι διάλεξε την μπάλα. Η μπάλα συνήθως επιπλέει, γι' αυτό η επιλογή της ήταν η μπάλα. Η φίλη της Ολίβιας, η Νόρα, κάλεσε και τη ζήτησε να έρθει μαζί της. Η γυναίκα έκλαιγε. Είπε ότι είχε να κάνει με τον σύζυγό της, τον Ιάκωβ. Όταν έφτασε, ο μελλοντικός detective μας άκουσε την ακόλουθη ιστορία. Ο Ιάκωβ μου είπε ότι έπρεπε να πάει σε επαγγελματικό ταξίδι στα βουνά. Δεν ήθελε πραγματικά να ταξιδέψει εκεί, επειδή μισεί τον κρύο καιρό. Αλλά ήταν η δουλειά του εκεί και έτσι έπρεπε να πάει. Αυτός πήρε ζεστά ρούχα μαζί του και έφυγε. Όταν ο Ιάκωβ έφτασε εκεί, μου έστειλε μια φωτογραφία από ένα καφέ εκεί κοντά, αλλά αισθανόμουν ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτή την εικόνα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς. Η Ολίβια δεν χρειαζόταν παρά μια ματιά στη φωτογραφία και ήξερε ότι ο Ιάκωβ είχε πει ψέματα στη γυναίκα του. Πώς το κατάλαβε? Μπορείτε να δείτε φοίνικες έξω από το παράθυρο και οι φοίνικες δεν αναπτύσσονται σε κρύο κλίμα. Η Ολίβια έπρεπε να αποφασίσει ποιος από τους τρεις νέους είναι ο πιο χαζός. Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για την μελλοντική detective για να καταλάβει. Και ποια είναι η γνώμη σου? Το κορίτσι στα αριστερά είναι αναμφίβολα εξαιρετικό χαζό.
αλλά δεν θα της κοστίσει περισσότερο από μια χαμένη τσάντα. Το κορίτσι στη μέση δεν είναι και το πιο λαμπρό αστέρι στον ουρανό για να παίζει με το φίδι. Ευτυχώς, τα περισσότερα φίδια προσπαθούν να αποφύγουν τους ανθρώπους, καθώς αυτό μπορεί να μην είναι δηλητηριώδης. Αλλά ο τύπος στα δεξιά είναι υποχρεωμένος να πέσει στην τρύπα και να τραυματιστεί. Κάποιος έβαλε φωτιά στην αποθήκη του Άλεν. Αυτός ο επιχειρηματίας ήταν σίγουρος ότι οι ανταγωνιστές του ήταν πίσω από τον εμπρισμό. Η Ολίβια ήρθε για να ερευνήσει την υπόθεση. Τρία άτομα είχαν εντοπιστεί κοντά στην αποθήκη πριν ξεκινήσει η φωτιά. Ο Γιώργος, ο δικηγόρος, ισχυρίστηκε ότι ήρθε μόνο για να αφήσει κάποια έγγραφα. Ο James, εργάτης οικοδομών, είπε ότι είχε έρθει για να διορθώσει ορισμένα προβλήματα με το φράχτη γύρω από την αποθήκη. Δεν έδινε προσοχή σε οτιδήποτε άλλο. Είχε πολύ ζέστη και ήθελε να ολοκληρώσει τη δουλειά του το συντομότερο δυνατό. Ο Άλεξ, ο αδερφός του Άλεν, εξήγησε ότι ήρθε για να ξεκαθαρίσει τη διαφωνία που είχαν την προηγούμενη μέρα. «Ναι, ήμουν θυμωμένος, αλλά δεν θα έκανε κάτι τέτοιο στον αδερφό μου». Κανένας από αυτούς τους ανθρώπους δεν είχε σπίρτα ή αναπτήρα για να βάλει φωτιά. Αλλά αφού σκέφτηκε για λίγο, η Ολίβια κατάλαβε ποιος φταίει. Η φωτιά ξεκίνησε από τα γυαλιά, ευτυχώς. «Συγχαρητήρια σε εσάς. Η Ολίβια έχει περάσει με επιτυχία όλες τις προσκλήσεις. Χαρίστε εσάς